πρώτο έργο που θέλαμε να ξεκινήσουμε όταν ήρθαμε το 19 στην Περιφερειακή Αρχή και λόγω καταγωγής ήταν ο δρόμος Αγιάσου Μεγαλοχωρίου. Δυστυχώς βρήκαμε ένα φάκελο τελείως άδειο παρά τις διαβεβαιώσεις που υπήρχαν. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε τη μελέτη από την αρχή, να πάρουμε περιβαλλοντικούς όρους, να οριμάσουμε τη μελέτη και να δημοπρατήσουμε. Βρισκόμαστε σήμερα στο Αρχοντικό Γεωργιάδη. Θα γίνει δωρεάν προβολή ταινίας. Η ταινία που θα προβληθεί σήμερα, Τετάρτη 19 Ιουλίου, είναι το Another Round και έχει ως στόχο να προβληματίσει το κοινό σχετικά με την κατάχρηση του αλκοόλ. Επίσης, αύριο, 5η 20 Ιουλίου, θα γίνει άλλη μια προβολή της ίδιας ταινίας στην Ερεσό, στον αρχαιολογικό χώρο. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Ευχαριστώ τον κόσμο που αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια. Είχαμε βγάλει το πρόγραμμά μας για διαβούλευση σχεδόν ένα χρόνο πριν. Κάναμε συναντήσεις τοπικές, επιτόπου, με την κοινωνία των πολιτών, σε μαζικούς χώρους. Από τις θέσεις των ανθρώπων αυτών, της τοπικής κοινωνίας, προέκυψε το τελικό μας πρόγραμμα. Μπήκε ο Μάιος, ωραία, δυνατά, δυναμικά. Εκμεταλλευτήκαμε λίγο την ευκαιρία ότι έχει έρθει ο πολύ γνωστός και αγαπημένος μας σεφ, ο Άξο Πετρετζίκη, στο νησί. Και έτσι με τις εκδόσεις ψυχογιούς οργανώσαμε να υπάρχει έτσι ένα book signing και να γνωρίσει τον κόσμο από κοντά, να υπογράψει τα βιβλία του. Σας καλώ να υποδεχτούμε με ένα τεράστιο χειροκρότημα καρδιάς τον Μιχάλη Χατζηκοπουλό. Και αυτή η φωνή που ξέρετε, του Άρη του Χατζηκομινού, θα είναι δυνατή, ασυμβίβαστη και ειλικρινής στον αγώνα που δίνουμε για να αλλάξει η μοίρα αυτού του τόπου. Μετά από 29 χρόνια που είμαι η τοπική αυτοδιοίκηση, παίρνω την απόφαση παρατούμε αυτή τη στιγμή από πρόεδρο της Συνόδου Μεσοτόπου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτά θα μας το στείλετε την γραπτό σου όμως. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε. Θα μας το στείλετε την γραπτό σου. Λοιπόν. Γεια σας, παιδιά. Καλή ημέρα. Είναι η έγκριση μη τρόπου εισόδου και εξόδου οχημάτων σε ακίνητο εντός οικισμού Μεσοτόπου. Θυμίζω ότι είναι αυτό το ανταλλακτήριο γάλακτος που είχαμε μιλήσει. Κύριε Τσαπανίδου, θα ήθελα να μας πείτε πώς αξιολογείτε τα αποτελέσματα των εκλογών τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και σε τοπικό. Ποιος είναι ο λόγος της επίσκεψής σας εδώ στη Λέσβο και ποιο το αυριανό στοίχημα για το ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, στη Λέσβο ήρθαμε, όπως έχω πάει και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας, ήρθα τώρα λίγο πριν τις κάλπες, για να μιλήσουμε με τους πολίτες της περιοχής, με τους κατοίκους της περιοχής. Είναι ένα νησί που το ξέρω κιόλας και το αγαπώ πολύ. Το θυμάμαι από το παρελθόν, είδα πώς γίνεται, πώς έχει μεταμορφωθεί μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Βγάλαμε χρήσιμα συμπεράσματα, επικοινωνήσαμε και το πρόγραμμά μας, τις θέσεις μας σε όλους. Είχαμε την ευκαιρία δηλαδή να μιλήσουμε πολύ με τον κόσμο.